Την πίτα τους έκοψαν την Παρασκευή το βράδυ οι έμποροι αυτοκινήτων Ξάνθης σε μια ζεστή εκδήλωση, η οποία όμως επισκιάζεται από το βαρύ οικονομικό κλίμα και τις επιπτώσεις της κρίσης στον κλάδο. Είναι μια πολύ ζεστή βραδιά με τους συναδέλφους, με τους άρχοντες του τόπου εδώ, τους θεσμικούς. Ευελπιστούμε ότι ο κλάδος μας, ο οποίος βάλεται αυτό το χρονικό διάστημα, του χρόνου θα είμαστε καλύτερα. Δεν πάβει ο κλάδος ο δικός μας να αντικατοπτρίζει την οικονομική κατάσταση της χώρας και της τοπικής οικονομίας και ευελπιστούμε ότι του χρόνου θα είμαστε καλύτερα. Αυτός ο κλάδος δυστυχώς είναι από αυτούς που έχουν πληγεί όσο ελάχιστοι. Δεν μπορούμε παρά να ευχόμαστε ειλικρινά σε στιγμές όπως η σημερινή, όπου ήθιστε να ανταλλάσσουμε ευχές, αυτές οι ευχές να είναι ειλικρινείς, οι προσπάθειες να είναι ειλικρινείς, να είναι γνήσιες, να διέπονται από πατριωτισμό και να ειλικρινά να βάλουμε όλο το είναι μας για να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση και να είναι το 13 η αφετηρία που τόσα χρόνια αναζητούμε. Θα ήθελα να πω καταρχάς και να ευχαριστήσω καταρχάς τον Πρόεδρο καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου των Εμπόρων Αυτοκινήτων Ξάνθης για την πρόσκληση αυτή. Είναι μια ζεστή ατμόσφαιρα. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά στην τοπική οικονομία, γνωρίζουμε ότι όχι μόνο βέβαια στην τοπική αλλά και στην εθνική οικονομία τα προβλήματα είναι μεγάλα. Τα περιέγραψε κατά τον πλέον γλαφυρό τρόπο στο χαιρετισμό που έκανε ο Πρόεδρος ο Γιάννης Αθανασιάδης. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του και θεωρώ, θα μείνω μόνο στο τελευταίο που είπε, διότι εμπολής πρότεινε ότι για να βγει η χώρα από αυτή την κατάσταση θα πρέπει πρότεινε ένα εθνικό σχέδιο δράσης, το οποίο όπως το κατάλαβα εγώ θα αντικαταστήσει το μνημόνιο και επιπλέον θα ήθελα να προσθέσω εγώ ότι θα πρέπει να πάμε σε μια συντακτική εθνοσυνέλευση και όχι σε μια αναθεωρητική βουλή ώστε να σταματήσουμε το ρολόι και να το ξαναρχίσουμε από την αρχή. Στην εκδήλωση παρέστησαν μεταξύ άλλων ο βουλευτής Ζεϊμπέκ Χουσέιν, ο περιφερειακός σύμβουλος Δημήτρης Χαϊτίδης εκπροσωπώντας την περιφέρεια, η πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κική Κιούση και άλλοι εκπρόσωποι φορέων και υπηρεσιών που σχετίζονται με το επάγγελμα.